είναι οι ειδοποιήσεις για να πληρώσουν οι συμπατριώτες μας πριν βεβαιωθούν. Είναι δηλαδή μια προδιαδικασία πριν την τελική βεβαίωση στους καταλόγους του Δήμου. Υπάρχει μια αρχική βεβαίωση, γι' αυτό γίνεται αυτή η ενημέρωση. Βέβαια ξέρετε ότι τέτοιες ειδοποιήσεις είχαν σταλεί και πριν αρκετό χρονικό διάστημα. Υπήρχε όμως μια λαθημένη ερμηνεία από εμάς και αντί να γίνονται οι μειώσεις από την Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών που προβλέπει η νομοθεσία, γινόντουσαν από την ίδια την υπηρεσία. Αυτό ξεκαθαρίστηκε πια, γι' αυτό ξαναείδαμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και τις αδικίες αλλά και να εφαρμοστεί όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο. Κάναμε πολλές συζητήσεις και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τους νομικούς, ξεκαθαρίστηκε πλήρως για μας τι πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό στέλνονται και αυτά τα ειδοποιητήρια. Σε καμία περίπτωση δεν θα πληρώσει κανείς δύο φορές τα πρόστιμα. Όποιος πλήρωσε, παράδειγμα χάρη, αν κάποιος είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ένα ειδοποιητήριο με 1.000 ευρώ και πλήρωσε 500, στην ειδοποίηση θα αναφέρεται αυτό και θα καλείται να πληρώσει τα άλλα 500. Μπορεί όμως να προσφύγει στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών για μείωση των προστίμων αυτών μέσα στο χρονικό διάστημα που το ίδιο το ειδοποιητήριο αναφέρει. Επομένως, κανείς δεν πρόκειται να διπλοπληρώσει τα πρόστιμα από τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είχαμε ή είναι για πάρκινγκ ή είναι για στάθμευση σε σημεία που δεν έπρεπε ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Με λύπη διαπιστώνω ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μία άστοχη νομίζω άστοχες δηλώσεις του κυρίου Ψελάκη, ο οποίος ίσως αναβιώνει παλιές κόντρες που υπήρχαν στον Δήμο Καλλιθέας. Εγώ περιβάλλω με εμπιστοσύνη τον αντιδήμαρχο τον κύριο Δώρο Κωνσταντίνου, ο οποίος για 3 χρόνια επιτελεί το καθήκον του σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Ο καθένας βέβαια έχει τον τρόπο του να λειτουργεί και να πράττει. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όπως έχω εμπιστοσύνη και στον κύριο Ψηλάκη και ούτε πρόκειται να αποδεχτώ την παραίτησή του, αλλά ξέρετε, έχουν λίγο ανοίξει θέματα και πληγές παλιές τώρα που ακούγεται ότι θα διασπαστεί ο Δήμος. Παλαιότερα δεν είχαμε τέτοια και πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα, διότι έστω η φιλοδοξίες που μπορεί να υπάρχουν για την επόμενη μέρα σε περίπτωση που διασπαστεί ο Δήμος δεν πρέπει να οδηγήσουν και σε κόντρες που έρχονται από μακριά και φαίνεται πως δεν έχουν επιπλωθεί.